τιμητική χαρακτήρισε την παρουσία του Πρωθυπουργού στον Δήμο Μεσίνης ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, μένοντας άκρως ικανοποιημένος από την όλη συζήτηση, αφού μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μπαίνει μπροστά το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που αφορά τον βιολογικό του πεταλιδίου. Είναι πάρα πολύ τιμητικό για ένα μικρό Δήμο όπως είμαστε εμείς να δέχεται επίσκεψη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους, γιατί άκουσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Δήμο μας. Και μιλήσαμε βασικά για τα ζητήματα, τα αναπτυξιακά, το πώς περιγράψαμε τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, ποιος είναι ο αναπτυξιακός προσανατολισμός που έχουμε δώσει και δουλεύουμε καθημερινά τα τελευταία 2,5 χρόνια που είμαστε Δημοτική Αρχή. Και ασφαλώς το θετικό από την συζήτηση από τον Πρωθυπουργό είναι η δέσμευσή του ότι εντός 15 ημερών θα έχουμε απόφαση ένταξης του μεγάλου αναπτυξιακού και ταυτόχρονα περιβαλλοντικού έργου, το βιολογικό του πεταλιδίου. Με σκληρή δουλειά και γνώμονα τις αρχικές του υποσχέσεις, η τωρινή Δημοτική Αρχή έδωσε λύσεις σε πολύ σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα, με τον κύριο Αθανασόπουλο να τονίζει πως έρχεται μια νέα εποχή ανάπτυξης τόσο για τη Μεσσηνία όσο και για τον ίδιο τον Δήμο Μεσσήνης. Εκείνος από την αρχαία Μεσσήνη που όπως είπατε είναι ο νούμερο ένα αρχαιολογικός χώρος, από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με τις ιδιαιτερότητές του, χάρη στο έργο του Πέτρου Θέμελη. Για την αρχαία Μεσσήνη το ζήτημα εδώ τα τελευταία 15 χρόνια ήταν η ανέγερση ενός νέου μουσείου. Και αυτό το λύσαμε. Το άλλο μεγάλο θέμα που αφορά την πόλη της Μεσσήνης ήταν το φιλοσοφικό κέντρο. Ξέρετε, από το 89 είχαμε ένα γιαπί, δεν τιμούσε κανένα, ένα ημιτελές κτίριο, το οποίο μέσα από χρηματοδότηση του Αντώνη Στρίτσης έγινε χρηματοδότηση το Μάρτιο, τώρα προχωράμε στις διαδικασίες δημοπράτησης, αποπερατώνεται και πραγματικά η Μεσσήνη θα έχει ένα στολίδι, ένα πραγματικά πνεύμα πολιτισμού που έλειπε όχι μόνο από την πόλη της Μεσσήνης, αλλά από όλο το Δήμο. Ένα άλλο αναπτυξιακό έργο μεγάλο είναι η λιμνοδεξαμενή του Τρικόρφου. Και πάλι χρόνια ζήτημα. Εγώ τα τελευταία 10 χρόνια που ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση, από τότε είχε μπει στην συζήτηση και στην διεκδίκηση αυτού του μεγάλου έργου. Εμείς τα καταφέραμε. Τελειώνουν τώρα οι σχετικές μελέτες για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του Τρικόρφου 65.000 κυβικών. Μέσα στα 3 χρόνια θέλω να πω ότι έχουμε φέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε η Δημοτική Αρχή της παραγωγής αποτελέσματος. Είμαστε, το μότο μας είναι το είπαμε, το κάναμε.